οργή των νέων απέναντι στην έλλειψη προοπτικής και ελπίδας στη ζωή τους. Αν τώρα είναι 20-25, θα μπορούσε να βγει στα 30 ή στα 35 από τη φυλακή, μετανιωμένος, νοθετημένος πολίτης, ήρεμος, να συνεχίσει τη ζωή του. Με το νέο νομοσχέδιο, του προτείνουμε να βγει εξοντωμένος, αχρηστευμένος, εξουθενωμένος μεσήλικας, δηλαδή στην ηλικία που είναι τώρα οι γονείς του, οι απελπισμένοι γονείς του, που με απόγνωση είδαν το παιδί τους να παίρνει το δρόμο της παραβατικότητας, μαζί με άλλα παιδιά, άλλων γονιών, ολότελα ίσως διαφορετικής ιδεολογίας με αυτόν, γιατί βέβαια όλοι έχουμε εμπειρία ανθρώπων που γνωρίζανε ανθρώπους που τα παιδιά τους διέπραξαν παραβατικές πράξεις και αυτοί ανήκαν ή ψήφιζαν όλα τα κόμματα αυτού του κοινοβουλίου και όχι μόνο συγκεκριμένα. Με γονείς με τους οποίους μπορεί να νόμιζε ότι δεν είχε τίποτα κοινό. Τώρα όμως έχει ένα παιδί στη φυλακή. Αυτό λοιπόν το παιδί θα βγει στην ηλικία που είναι τώρα η μητέρα του ή ο πατέρας του, που η άποψή του για την κατάντια της δικής του ζωής τον οδήγησε στην παραβατικότητα που σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας τον έκλεισε στη φυλακή. Καταλαβαίνουμε την απελπισία που γεννάει ένα τέτοιο καυκικό τοπίο στο μυαλό ενός νέου ανθρώπου. Ως καθηγήτρια υποκριτικής έχω την ευκαιρία να ακούω νεαρά παιδιά και τα προβλήματά τους και καθώς η ίδια δεν έχω δικά μου παιδιά, τα παιδιά μου μιλούν ευκολότερα. Η βασική τους διαφωνία με τις γενιές μας, με τους γονείς τους δηλαδή και με μας, είναι η γκρίνια, η μιζέρια μας όπως την αποκαλούν. Η μιζέρια της ανυμπόριας μας να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα ενώ συνεχίζουμε να γκρινιάζουμε για αυτά. Αυτό κατηγορούν συνέχεια στις κουβέντες τους. Δεν μπορώ τη μιζέρια λένε, δεν μπορώ την αρρώστια. Έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Αυτή η οργή τους και η βιασύνη των παιδιών να αποδώσουν εδώ και τώρα αυτό που αισθάνονται ως δικαιοσύνη, να διορθώσουν κατά την κρίση τους τα πράγματα, εδώ και τώρα, είναι που τα οδηγεί στην κατά την κοινωνία μας παραβατικότητα και συνεπώς στη φυλακή. Πολλές φορές με επιλογές που η πολιτεία καταδικάζει, πολλές φορές επαναλαμβάνω και χωρίς στοιχεία, ως τρομοκρατικές. Με το νέο νόμο των φυλακών τύπου Γ, στερούμε από αυτή τη γενιά και την τελευταία ελπίδα να συνεννοηθεί με τη γενιά των γονιών της, δηλαδή τη δική μας. Τους κάνουμε για πάντα εχθρούς, αφού τους καταδικάζουμε σε μπουντρούμια από όπου δεν θα βγουν παρά μεσήλικες, ενώ μπορεί να τους βαραίνουν κατηγορίες για εγκλήματα που καμία αντιστοιχία δεν έχουν με την τιμωρία τους. Τους εκδικούμαστε δηλαδή για τα λάθη της νεότητάς τους, καθιστώντας τους γέρους ενώ είναι ακόμα παιδιά. Εγκυβωτίζοντας τη νιώτη τους, θάβοντας τους ζωντανούς και προκαλώντας τους έτσι να υποδηθούν νέες αντιγόνες σε μια κοινωνία που έχει σήμερα σοβαρούς, πολύ σοβαρούς λόγους να είναι θυμωμένοι. Δημιουργούμε ζωντανές εστίες εξέγερσης, βραδιφλεγείς βόμβες, όπως είπε πολύ ωραίο ο κύριος Πανούσης, μέσα στα ίδια τα ιδρύματα σοφρονισμού. Τελείωσα. Αυτή η σκέψη, όσο τολμηρή και αν είναι πολιτικά, υποχρεούται να την κάνει ο καλλιτέχνης, αν θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του. Ο νομοθέτης δεν οφείλει νομοθετώντας να κάνει το ίδιο πριν από την τελική του απόφαση. Μήπως τελικά αυτό το νομοσχέδιο στοχεύει να απελπίσει όχι μόνο τους φυλακισμένους, αλλά και τους γονείς τους και τους φίλους των γονιών τους και τους φίλους των φίλων αυτών, στοχοποιώντας κύκλους ολόκληρους, γενιές, γειτονιές, παρέες, σωματεία, συλλόγους που θα τα ονομάσει συμμορίες εγκληματιών ή τρομοκρατών για να τελειώνει μια και καλή μαζί τους. Σε μια από τις προηγούμενες επισκέψεις μου στις φυλακές ως ηθοποιός, στις φυλακές Κορυδαλλού, είχα την ευκαιρία να δω με τα μάτια μου τι σημαίνει απομόνωση, όχι στις φυλακές τύπου Γ, αλλά τώρα που μιλάμε. Ένα δωμάτιο, 2x1, με τον ένα τοίχο τζαμαρία, με ντάλα τον ήλιο να έρχεται πάνω σου, να μυρίζει ούρα, με μια τρύπα στο πάτωμα για την ανάγκη του κρατούμενου και μια σχισμή κάτω από την πόρτα για το φαγητό του. Οι τρεις άλλοι τοίχοι, γεμάτοι με λέξεις, κραυγές πανικού και απόγνωσης από φυλακισμένους. Αν αυτό είναι το τύπου Α, ποιο θα είναι το τύπου Γ? Δεν είναι αρκετά βάρβαρο αυτό που έχουμε? Ευχαριστώ πολύ.